Κύριε Σοφιανέ, καλημέρα και καλώς ήρθατε κοντά μας. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε, τι γίνεται κάτω. Από την παγωμένη Αθήνα. Βγήκε και ο στρατός, έμαθα, έτσι. Είστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Το σχέδιο ήταν μείνετε σπίτι. Καλά, αυτό είναι αυτό ήταν παλιό το σχέδιο. Του επιτελικού κράτους. Αυτό είναι. Αυτό ένα σχέδιο έχουμε. Μείνετε μέσα. Διαχρονικά, ξέρετε, και οι προηγούμενοι και οι σημερινοί, όλα τα ανάγουν στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι. 10 πόντους χιόνι στο κέντρο της Αθήνας, 20 πόντους στα προάστια, συνοικίες και αποκλεισμένοι δρόμοι, αποκλεισμένη πρόσβαση στα νοσοκομεία, αναβολή των πολύτιμων εμβολιασμών. Και όλα αυτά, ενώ τα πληρώνουμε πολλαπλά, θα έλεγα, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της εθνικής οδού να κόβεται η Ελλάδα στη μέση και να χρυσοπληρώνουμε διόδια τις ανάδοχες εταιρείες. Ναι. Αυτό ξαναπέστο. Και μάλιστα σου δίνουν τώρα πλέον, λέει, παιδιά, μέχρι το τέλος του μήνα πληρώστε και τα τέλη κυκλοφορίας, γιατί από εκεί και πέρα θα έρθει το ίδιο το κράτος να ενεργήσει τα δέοντα. Είναι γνωστό το πώς ενεργεί το ελλαδικό κράτος, έτσι. Είναι πολλά τα γεγονότα της δύσκολης καθημερινότητάς μας που οδηγούν σε συμπεράσματα που πρέπει να βγουν για αυτή την πολιτική, για ποιους δουλεύει. Και εξάλλου εσείς στον Εύρο έχετε και πολλά δικά σας παραδείγματα. Ναι. Έτσι, ναι, οι πλημμύρες και τα αντιπλημμυρικά έργα που δεν γίνονται. Αλλά μέσα σε χρόνο ρεκόρ σφραγίστηκε όλος ο Εύρος και ταυτόχρονα όμως φτιάχνουμε και μια δομή 2.500. Να, αυτό έλεγα τώρα. Αντίθετο το ΚΚΕ στη δημιουργία στρατοπέδων για πρόσφυγες και μετανάστες, κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος, επικεφαλής ήσασταν εσείς ως μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος, της Κεντρικής Επιτροπής. Συναντηθήκατε και με τον Δήμαρχο της Οριστιάδος, πήγατε, τα είδατε τα πράγματα εκ του σύνεγγης. Τελικά, τι ακριβώς θέλουν να κάνουν εδώ πάνω εσείς, τι καταλάβατε, τι έχετε διαπιστώσει? Γιατί υπάρχει μια μυστικοπάθεια αλλά και ένα τσαμπουκάς εκ μέρους του Υπουργού, θα το κάνω και με το έτσι θέλω, τι γίνεται? Ακούστε, η πολιτική τους δεν είναι μυστική, η πολιτική τους, γι' αυτό και δεν είναι επιλογή Μηταράκη ο σχεδιασμός υλοποίησης των κλειστών κέντρων. Είναι σχεδιασμός Μητσοτάκη, όπως ήταν και Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας υπέγραψε, για να μην ξεχνιόμαστε, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αυτή η συμφωνία ουσιαστικά υλοποιείται και μάλιστα σε μια περίοδο που ξεκινάει η συζήτηση για το νέο σχέδιο μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει κέντρα κράτησης πάνω στα σύνορα. Το λέμε αυτό γιατί ουσιαστικά η μετατροπή του ΚΙΤ της Ορεστιάδας, το οποίο έχει σοβαρά προβλήματα. Συζητήσαμε με τους εργαζόμενους και με τους υπεύθυνους. Ναι. Οι άνθρωποι δεν έχουν βιολογικό καθαρισμό, οι άνθρωποι δεν έχουν μέσο να πηγαίνουν στο πουθενά που βρίσκεται το φυλάκιο από τα σπίτια τους. Και ταυτόχρονα μόλις 3 εργαζόμενοι μόνιμοι αορίστου και όλοι οι υπόλοιποι συμβασιούχοι, ενώ προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και να μετατρέψει το ΚΙΤ Ορεστιάδας σε κλειστό κέντρο πολύμηνης κράτησης προσφύγων και μεταναστών με χωρητικότητα 2.000+, όπως και αντίστοιχο σχεδιασμό στα 5 νησιά που έχουν χαρακτηριστεί σαν hot spots, ναι, με αντίστοιχους, ακόμα μεγαλύτερους μάλιστα, πληθυσμούς μεταναστών και προσφύγων, ναι, υλοποιεί κατά γράμμα αυτή τη συμφωνία, η οποία προβλέπει το διπλό εμπλοβισμό. Πρώτον, η Ελλάδα υπέγραψε να είναι χώρα εμπλοβισμού χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών, υποχρεώνοντας αυτούς τους ανθρώπους να καταθέτουν αίτηση ασύλου όχι στη χώρα που θέλουν να πάνε, αλλά στη χώρα στην οποία μπήκαν, δηλαδή στην Ελλάδα. Και δεύτερον, αυτή η συμφωνία προβλέπει και τον διπλό εγκλωβισμό, τον αποκλεισμό δηλαδή στο πρώτο σημείο εισόδου της πρώτης χώρας εισόδου. Αυτό το ρόλο παίζει ο Εύρος σαν πρώτο σημείο εισόδου στην Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα 5 νησιά που έχουν χαρακτηριστεί τέτοια σημεία. Μάλιστα. Εδώ τώρα, όπως ακριβώς εξελίσσονται τα πράγματα, οι άνθρωποι αυτοί δεν λένε επιτέλους, αφού έγινε όλη αυτή η διαδικασία από το Δεκέμβριο και μετά βγήκε στο Διάβγεια, εμείς τουλάχιστον πιαστήκαμε ξαπίνης, κύριε Σοφιανέ. Έτσι. Δεν θα διαφωνούσε κανένας το να υπάρξουν βελτιωμένες συνθήκες στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις για να μπορεί να εξυπηρετείται ανθρωπίνως
και ο άνθρωπος ο οποίος ζει εκεί μέσα αναγκαστικά και αυτός που υπηρετεί ως κρατικός λειτουργός αλλά και όχι μόνον και να υπάρχουν κάποιες συνθήκες που θα είναι ανθρώπινες και θα εξυπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Είτε είναι εργαζόμενοι είτε είναι φιλοξενούμενοι. Αλλά το να μπούμε σε μια διαδικασία επεκτάσεως και νέας δομής δεν μπορεί να το δεχθείς επουδενή και μάλιστα σε αυτή την περιοχή. Που ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτό που λέτε. Εκφράσαμε τη συμφωνία μας όσον αφορά τους στόχους αλλά και την αντίθεσή μας για το σχεδιασμό της κυβέρνησης στον Δήμαρχο της Ορεστιάδας και στην Επιτροπή Αγώνα που έχει φτιαχτεί. Σημειώσαμε ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να είναι ανυποχώρητος. Έχει τη δυνατότητα ο λαός συσπηρωμένος στους φορείς του να αποτρέψει τη δημιουργία αυτών των κέντρων και στην Ορεστιάδα και στοιχείο στη Σάμο, στα νησιά, ναι. Και φυσικά έχει ευθύνη να απομονώσει ρατσιστικές και ακροδεξιές φασιστικές καθαρά φωνές, οι οποίες μετατρέπουν τα θύματα σε θύτες, κρύβοντας τους πραγματικούς ενόχους. Εσείς τι πιστεύετε, τι εκτιμάτε, πέστε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι έτσι θελικά θα προχωρήσουν? Αυτό θα το κάνουν. Και γιατί σας ξαναλέω δεν είναι επιλογή ενός υπουργού, είναι επιλογή της κυβέρνησης. Γι' αυτό φτιάξαν αυτά τα άθλια hotspot στα νησιά, γι' αυτό προσπαθούν τώρα να μετατρέψουν αυτήν την εικόνα της αθλειότητας σε ακόμα μεγαλύτερη, σε χειρότερη εικόνα του εγκλισμού, του πολύμηνου εγκλισμού. Ουσιαστικά μιλάμε για στρατόπεδα και αυτά τα στρατόπεδα είναι για να φυλακίσουν ανθρώπους. Εμείς θεωρούμε ότι αυτός ο αγώνας έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει. Άλλωστε το είδαμε πριν από ένα χρόνο ακριβώς στις μεγάλες κινητοποιήσεις που έκανε ο λαός στη Λέσβο και στη Χίο και απέτρεψε την πραγματοποίηση, το χτίσιμο αυτών των κέντρων. Γι' αυτό και ακόμα συζητούν για χωροθετήσεις, αλλά και εκεί η αντίδραση μεγαλώνει. Αυτό πρέπει να κάνει ο κόσμος. Να βγάλει συμπέρασμα ότι αν δεν διεκδικήσει, δεν απαιτήσει αποφασιστικά τα δικαιώματά του, είτε αφορούν τα αντιπλημμυρικά έργα, είτε αφορούν την προστασία της περιουσίας του, είτε αφορούν την προστασία της υγείας του σε αυτές τις συνθήκες, ναι. Είτε αφορούν την ίδια τη λειτουργία της ζωής και των δικαιωμάτων που έχει ο κόσμος σε αυτή την ακριτική περιοχή, με την αποτροπή λειτουργίας ενός πολύμηνου στρατοπέδου εγκλωβισμένων ανθρώπων. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, με όλο αυτό το συνδυασμό, όπου η αγορά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, με τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, δεν λειτουργεί, μικρή και μεσαία επιχείρηση, έχει τελειώσει. Άρα η οικονομία δεν μπορεί να κινηθεί με τίποτα, απορώ πώς μπορούν να κάνουν αυτή την επανακίνηση από τη στιγμή που έχει νεκρώσει. Δηλαδή το νεκρό δεν ξέρω πώς τον ανασταίνεις πλέον. Από την άλλη, έχουμε, όπως πολύ σωστά εντοπίσατε, και τα πλημμυρικά φαινόμενα εδώ και τις καταστροφές, όπου δεν υπάρχουν οι υποδομές αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και από την τρίτη, έχουμε σώνει και καλά ότι πρέπει να περάσει ένας σχεδιασμός, ο οποίος είναι επιβεβαιωμένα εθνικά επιζήμιος. Και αν θέλετε, σε αυτή την περιγραφή προσθέστε και το νομοσχέδιο το οποίο ψήφισαν για τα πανεπιστήμια, ναι. Που η πρόσδεση των πανεπιστημιακών τμήματων με τις επιχειρήσεις δημιουργεί την κατηγοριοποίηση σχολών, που σε συνδυασμό με τη μείωση των εισακτέων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τα επόμενα χρόνια σε κλείσιμο των πανεπιστημιακών τμήματων στην Ορεστιάδα. Σίγουρα. Ναι. Σε κλείσιμο. Βεβαίως, γιατί όταν μειώνονται 20 και 30.000 οι εισερχόμενοι στα πανεπιστήμια, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι οι προσφερόμενες θέσεις και οι περιοχές που έχουν ουσιαστικά πανεπιστημιακά τμήματα σε τρίτη ταχύτητα λειτουργίας, αυτά τα τμήματα θα οδηγηθούν σε κλείσιμο. Άρα δηλαδή και αυτή η, πώς να το πω, η περιραίουσα ατμόσφαιρα περί της νοσηλευτικής σχολής στο Δημότυχο, πώς τη βλέπετε? Περιραίουσα είναι η ατμόσφαιρα συνολικότερα στα πανεπιστήμια. Εδώ και ένα χρόνο τα πανεπιστημιακά τμήματα είναι κλειστά. Αντιλαμβάνεστε ότι επειδή δεν πήραν τα στοιχειώδη μέτρα για διαζώσει τη διδασκαλία, έχουν κλείσει τις πανεπιστημιακές σχολές εδώ και ένα χρόνο. Και την ίδια ώρα συζήταγαν για την αστυνομία στα πανεπιστήμια και για την νομιμότητα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Δεν ξέρω αν το πρόβλημα στα δικά σας πανεπιστημιακά τμήματα είναι ρητορικό, το δεν ξέρω, ναι. Είναι η βία.
Αλλά το πρόβλημα που υπάρχει στα πανεπιστημιακά τμήματα σε όλο τον Εύρο και στην Ορεστιάδα και στην Αλεξανδρούπολη είναι η υποστελέχωση, είναι η απουσία υποδομών, είναι το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις προσωπικού, είναι το γεγονός ότι οι φοιτητές εδώ και ένα χρόνο δεν κάνουν διαζώσεις διδασκαλία στο επιστημονικό τους αντικείμενο. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ρωτάνε μήπως λέει με το νομοσχέδιο που προσπαθούν να περάσουν τώρα στη Βουλή για εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα, θέλουν να περιορίσουν και τις αντιδράσεις του κόσμου. Σε αυτό που αναφερθήκατε, το ξέρετε αυτό το νομοσχέδιο πάει να περάσει? Όχι, δεν το έχω υπόψη. Α, δεν το έχετε υπόψη σας? Δεν το έχω υπόψη. Δεν... Σε διαδικασία διαβούλευσης δεν είναι πάντως. Όχι, όχι. Στη Βουλή ήρθε κανονικά και μάλιστα έγινε ολόκληρο σκοτωμός. Χαμός έγινε εκεί. Μάλιστα, γράφει στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου, στην παράγραφο 1, γίνεται λόγος για εθνικές μειονότητες. Συγκεκριμένα, σας το αναφέρω, μιλάει για ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας. Και πείστε μου εσείς, αν υπάρχει εθνική μειονότητα στην Ελλάδα. Στον δρομονόμο για το χώρο του πολιτισμού. Δεν το έχω παρατηρήσει, δεν έχω και την συγκεκριμένη χρέωση για το κομμάτι αυτό. Πάντως δέστε το. Αλλά το συγκρατώ αυτό που μου λέτε. Ναι, είναι ένα νομοσχέδιο από τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Από το Λιβάνιο. Ναι, Υπουργό Επικρατείας, στο Λιβάνιο. Είναι το νομοσχέδιο που έχει συναντήσει την αντίδραση των εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού και την καταδίκη φυσικά τη δική μας. Γιατί ουσιαστικά ενσωματώνει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ακριβώς. Ακριβώς. Εκεί είναι, αυτό είναι. Και οι προηγούμενοι. Ακριβώς αυτό που είπατε. Ψηφίσει και οι προηγούμενοι. Και οι μόνοι που έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας σε αυτό το νομοσχέδιο είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το οποίο, ξέρετε, προβλέπει πενταετή φυλάκιση για κάποιον ο οποίος έχει φτιάξει ένα τραγούδι η οποία προπαγανδίζει, λέει, τη βία. Και ταυτόχρονα αυτό προβλέπει πενταετή φυλάκιση για ένα τραγούδι το οποίο δεν αρέσει στο σύστημα. Αλλά ταυτόχρονα μείωσαν τη φυλάκιση σε ένα χρόνο για τους βιαστές. Α, τη μείωσαν για τους βιαστές ένα χρόνο, τη μείωσαν τη φυλάκιση. Βεβαίως. Επί τον, τι κάνει ο βιαστής, κύριε Σοφιανέ? Επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ που το κρατάει και η Νέα Δημοκρατία. Που είναι και αριστερός, έτσι, προοδευτικός. Λοιπόν, το κρατάει η Νέα Δημοκρατία και συζητάμε για το MeToo, ξέρετε, αυτή την περίοδο. MeToo. Μάλιστα. Α, βλέπω ωραία πράγματα γίνονται. Δηλαδή, δεν παίρνει κανένα χαμπάρι πάντως τι γίνεται. Γιατί ξέρετε, τα μέσα, τα κεντρικά μέσα ενημέρωση έχουν στρέψει αλλού την προσοχή. Πέφτει πολύ χιόνι στην Αθήνα τώρα. Έχει. Λες και το αφήνουν επίτηδες για να απασχολεί το κόσμος με αυτό και αυτοί να κάνουν δουλίτσα. Εντάξει, νομίζω ότι όπως δεν πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στην δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία του λαού μας με μια σκληρή καθημερινότητα, έτσι περνάνε και μέτρα ή περνάνε μέτρα εντοπίζοντας η προπαγάνδα αλλού και όχι εκεί που πονάει. Σας θυμηθείτε τι έχει οι ακροατές σας, τι έχουν κρατήσει από το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία? Τίποτε. Τη βία στα πανεπιστήμια. Αυτό έχουν κρατήσει. Αυτό είναι. Δεν έχουν κρατήσει το γεγονός ότι ένα χρόνο τώρα είναι κλειστά τα πανεπιστήμια. Δεν έχουν κρατήσει ότι με τα 30 εκατομμύρια που δίνουν για πανεπιστημιακή αστυνομία σε 5 τμήματα θα μπορούσε να προσληφθεί προσωπικό, θα μπορούσαν να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε διαζώσεις εκπαίδευση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και να είναι οι φοιτητές στον Εύρο και στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα και όχι στα σπίτια τους εδώ και ένα χρόνο. Αν μου επιτρέπετε, και να παρακολουθούν το αντικείμενό τους. Μόνο να προσθέσω το εξής. Τόσο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο και σηκώθηκε και έφυγε βεβαίως στο εξωτερικό λόγω των συνθηκών, των οικονομικών συνθηκών, αλλά και το εναπομείναν επιστημονικό προσωπικό που είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών, δεν μπορέσαμε εμείς από την πλευρά μας, δίνοντας κάποια χρήματα στον τομέα της έρευνας, να φτιάξουμε το δικό μας εμβόλιο? Δηλαδή είναι δυνατόν να το έχουν φτιάξει άλλοι Ισραηλινοί, Ουκρανοί, Ρώσοι από εδώ, από εκεί και εμείς να μην μπορούμε να φτιάξουμε εμβόλιο αφού φτιάχνετε τόσο εύκολα αυτό το εμβόλιο? Ας κρατήσουμε σε αυτόν τον προβληματισμό και την αδυναμία λόγω επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης να μην έχουμε πρόσβαση σε όλα τα εμβόλια. Αλλά να γίνεται αυτό επιλεκτικά. Ναι. Μεγαλώνοντας την ταχύτητα στον εμβολιασμό του πληθυσμού, ώστε να μπορέσει και από αυτή την πλευρά να καλυφθεί η υγεία, η πολύτιμη υγεία του κόσμου. Μάλιστα. Κλείνοντας, πιστεύετε ότι ο σχεδιασμός αυτός γύρω από το kit φυλακίου
είναι κάτι που η ίδια η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει, έχει προγραμματίσει. Εξάλλου το αποκάλυψε και ο ίδιος ο Υπουργός ότι είναι απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου. Και είναι στο χέρι και στη δύναμη του λαού του Βόρειου Εύρου, αλλά συνολικότερα του λαού του Εύρου, να ματαιώσει αυτό το σχέδιο. Εμείς αυτόν τον αγώνα θα τον στηρίξουμε και ταυτόχρονα θα πολλαπλασιάσουμε τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες. Και στη Βουλή έχει κατατεθεί ερώτηση σε σχέση με την δημιουργία νέας δομής, όπως την ονομάζουν στην Ορεστιάδα. Και θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε την αντίθεσή μας και τη στήριξή μας σε αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή, κλείνοντας έτσι, κύριε Σουμπίνη, εννοείται και τη συμμετοχή μας. Συγγνώμη που σας κουράζω, συγγνώμη που σας κουράζω. Παρακαλώ. Δηλαδή, στη Μυτιλίνη οι άνθρωποι συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Αυτό προτείνετε. Εμείς προτείνουμε και το λέμε καθαρά ότι ο λαός στον Βόρειο Εύρο, όπως και ο λαός στα νησιά, πρέπει να αποτρέψει με την πάλη του, με τον αγώνα του, με έναν αγώνα που θα πρέπει να έχει συνέχεια, συνέπεια, αλλά και αιτήματα τα οποία δεν θα δίνουν πάτημα σε κανένα να μιλάει για φασίστες και να μιλάει για ρατσιστές, να αποτρέψει το σχεδιασμό αυτό. Είναι ζήτημα ζωής το να αποτραπεί αυτός ο σχεδιασμός. Αν βάλουμε δηλαδή τώρα το Καραϊσκάκι, το τραγούδι που ερμηνεύει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, θα διωχθούμε? Αυτό, ναι, κοιτάξτε, με βάση το άρθρο 8 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου για το οποίο μιλήσαμε. Το είχε απαγορεύσει και ο Σαμαράς, γι' αυτό το λέω. Υπάρχει ο κίνδυνος δίωξης, βέβαια. Υπάρχει, Βέβαια, και στον δημιουργό και σε αυτόν που το ακούει και το μεταδίδει. Καλά, σε μια δημοκρατία είναι δυνατόν τι? Να απαγορεύεται τι δηλαδή? Τι? Λοιπόν, οδηγείται τη συζήτηση σε πολλά συμπεράσματα που μπορούν να βγουν από τον κόσμο που μας ακούει. Είναι χαρά μου που μιλάω μαζί σας. Δεν μιλάμε και κάθε μέρα μαζί, οπότε... Δίνουμε τη δυνατότητα, να το πω έτσι, στους δρόμους του αγώνα να υπερασπιστούμε τα πάντα. Από την υγεία μας σε συνθήκες πανδημίας, από το εισόδημά μας που έχει λαιλατηθεί, από τη δουλειά που δεν υπάρχει για πολλούς, από την ανάγκη να γυρίσουν μαθητές και φοιτητές στα πανεπιστήμια και στα σχολεία, γιατί αυτή η κυβέρνηση μπορούσε να έπαιρνε μέτρα για να είναι με απόσταση μαθητές στην εκπαίδευση. Για όλους αυτούς τους λόγους, σύν την ανάγκη να μην δημιουργηθεί αυτό το στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων στον Βόρειο Εύρο, ανανεώνουμε το ραντεβού στον αγώνα. Να είστε γερός, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ καλημέρα σας. Να είστε καλά, να είστε καλά, την καλημέρα μας.